Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες στα επόμενα επεισόδια της σειράς, όπου μόλις ο Μαθιός μαθαίνει πως το όπλο βρίσκεται στα χέρια του Παύλου Βρουλάκη, αρχίζει να τρελαίνεται. Στόχος του τώρα είναι να πάει να το πάρει στα χέρια του πριν να είναι αργά. Το άγχος το καταβάλει και η Βασιλική τρέμει στην ιδέα πως ο σύζυγός της θα πάθει κάτι. Οι κρίσεις πανικού ξεκινούν και κανείς δεν μπορεί να το βοηθήσει πραγματικά, γιατί κανείς δεν ξέρει πλέον την αλήθεια. Για να διορθωθεί όμως άμεσα η κατάσταση, ο Μαθιός αποφασίζει να ξεκινήσει το θέατρο. Πρέπει να πάρει άμεσα το αποδεικτικό αυτό στοιχείο από τα χέρια του Βρουλάκη, χωρίς να κινήσει περαιτέρω υποψίες. Έτσι, μια μέρα ο Μαθιός πλησιάζει τον Παύλο και του αποκαλύπτει πως ξέρει για το όπλο. Του αναφέρει πως θα το βοηθήσει να βρω σε όποιον ανήκει και πως θα συνάψουν μια νέα συμμαχία. Ο Παύλος, αν και διστακτικός, τον εμπιστεύεται. Δεν ξέρει φυσικά πως ο Μαθιός τον προσεγγίζει για να του κλέψει το όπλο, με σκοπό να το εξαφανίσει. Οι δυο τους ξεκινούν τις έρευνες και όλα τώρα κρέμονται από μια κλωστή. Θα τον υποψιαστεί άραγε ο Παύλος Βρουλάκης? Και με ποιον τρόπο ο Μαθιός θα καταφέρει να κρύψει το ένοχο αυτό μυστικό πριν να είναι αργά? Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!